Ακόμη μια απώλεια συμπολίτη σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο 87χρονος, παρά τη μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, οι επιπλοκές που παρουσίασε ο κορονοϊός στην υγεία του ήταν σοβαρές τελικά και δυστυχώς κατέληξε. Σήμερα, 13 Ιανουαρίου, στο νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύονται 51 ασθενείς με κορονοϊό, εκ των οποίων οι 4 σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ COVID. Από το νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλιο μια 55χρονη υγειονομικό σε κρίσιμη κατάσταση. Η γυναίκα είναι ανεμβολιαστή και έχει σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι η κατάσταση είναι σοβαρή. Το νοσοκομείο του Βόλου ενημερώθηκε για ακόμη έναν ασθενή από άλλη περιοχή, ο οποίος είναι σε σοβαρή κατάσταση. Κοιτάξτε, δεν έχουμε ξεμπλέξει αυτή την πανδημία. Ο κορονοϊός συνεχίζει να δίνει τα δόντια του και με τον πιο άσχημο τρόπο. Προχθές είχαμε 10 εισαγωγές. Η κατάσταση παραμένει σοβαρή, ήταν πιο σοβαρή, πιο δραματική, αλλά μπορεί πάλι να εξελιχθεί το ίδιο. Από εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι λίγο καλύτερα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε άλλες περιοχές, όπως σήμερα μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Αγρινίου μία νοσηλεύτρια ανεμβολίαστη γύρω στα 55, με υποκείμενα νοσήματα. Είναι κρίμα, νέοι άνθρωποι, δυστυχώς να οδηγούνται εκεί και κάποιοι να φεύγουν και αρκετοί να φεύγουν από τη ζωή, γιατί είναι ανεμβολίαστη. Πραγματικά αυτό δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε ούτε εμείς που δουλεύουμε σε αυτά τα... σε αυτές τις δομές υγείας. Είναι βαρύ περιστατικό, διασωληνώθηκε. Είναι βαρύ περιστατικό, έχει διασωληνωθεί και κινδυνεύει η ζωή της. Και έρχεται και ένα άλλο περιστατικό αυτή τη στιγμή από την Κοζάνη. Δηλαδή βλέπουμε ότι εκεί που φαίνεται λίγο καλύτερα ο Βόλος είναι χειρότερα άλλες περιοχές. Μετά χειροτερεύει εδώ η περιοχή μας. Δεν γίνεται δίχως να εμβολιαστούμε, όπως δεν γίνεται δίχως να θωρακίσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Εν τω μεταξύ, στη Μαγνησία ασθενείς θα χειρουργούνται στις ιδιωτικές κλινικές από γιατρούς του νοσοκομείου Βόλου. Η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα έφερε μείωση των χειρουργείων, με το Υπουργείο Υγείας να αποφασίζει ασθενείς που είναι στη λίστα αναμονής, προκειμένου να χειρουργηθούν στα δημόσια νοσοκομεία, να χειρουργούνται στις ιδιωτικές κλινικές από γιατρούς του ΕΣΥ χωρίς κόστος. Οι ασθενείς που κατάγονται από τη Μαγνησία θα χειρουργούνται στις κλινικές Άνασα και Ελπής.